Ναι, είναι μια απόφαση που έβγαλε σήμερα η Επιστημονική Επιτροπή, η Επιστημονική Υπηρεσία της Γερμανικής Βουλής, μετά από ένα αίτημα της βουλευτή του κόμματος Αριστερά, Σεβι Ντάγκελινγκ. Εκείνο που λέει είναι ότι η συμφωνία του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης Σάρατζ για την ΑΟΣ στη Μεσόγειο είναι παράνομη. Το μνημόνιο παραβιάζει το διεθνές εθνικό δίκαιο της θάλασσας και εξ αποτελέσματος είναι ανεπίτρεπτη συμφωνία εις βάρος τρίτων. Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι ο προσδιορισμός της ΑΟΣ συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας νήσων είναι κατά περίπτωση περίπλοκη. Ωστόσο, στη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης προσδιορίστηκε μία ΑΟΣ η οποία αρνείται στην πράξη την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών. Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτό σχεδόν αποκλείεται να συνάδει με τις αρχές της επίοικιας και της εντιμότητας. Επιπρόσθετα, Αντριάννα, η Επιτροπή στην έκθεσή της αποφαίνεται ότι ο προσδιορισμός των ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να γίνει μόνο λαμβάνοντας υπόψη την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών και μόνο σε συμφωνία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ενδεχομένως και άλλες χώρες της Μεσογείου. Και αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση του Μνημονίου Τουρκίας. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό που αποφαίνεται η Επιτροπή, η Επιστημονική Υπηρεσία της Γερμανικής Βουλής, ότι τα ελληνικά νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στον προσδιορισμό της ΑΟΣ. Να σημειώσω ότι αύριο η Μέρκελ πηγαίνει στην Τουρκία, θα δει τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν και η βουλευτής του κόμματος Αριστερά, η Ντάγκελινγκ, καλεί την καγκελάριο υπό το πρίσμα αυτής της έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Γερμανικής Βουλής να θέσει το θέμα στον Τούρκο Πρόεδρο. Σε ευχαριστούμε και με τον Νίκο Μελέτη θα επιχειρήσουμε τώρα να εξηγήσουμε.